Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943, οι ραδιοσταθμοί της Ρώμης και του Λονδίνου ανακοίνωσαν ταυτόχρονα ότι η Ιταλία συνήψε ανακοχή άνευ φόρων με τις δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών. Η υπογραφή της ανακοχής είχε γίνει ήδη στις 3 Σεπτεμβρίου, ύστερα από μυστικές διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης Μπαντόλιο με τους Αγγλοαμερικανούς στη Λισαβόνα, αλλά συμφωνήθηκε να ανακοινωθεί επίσημα μετά την απόβαση συμμαχικών δυνάμεων στις νοτιοδυτικές ακτές της Χερσονήσου των Απενίνων. Με την ανακοίνωση της ανακοχής, οι ιταλικές ένοπλες δυνάμεις βρέθηκαν τυπικά εκτός πολέμου. Αλλά οι εντολές της κυβέρνησης Μπαντόλιο προς τα ιταλικά στρατεύματα κατοχής, που πλάι στα γερμανικά βρίσκονταν στη Ιουγκοσλαβία, την Αλβανία και την Ελλάδα, ήταν εξαιρετικά ασαφείς. Δεν υπεδείκνυαν κανένα τρόπο δράσης και συνιστούσαν απλώς άμυνα εναντίον επιθέσεων από οποιαδήποτε πλευρά. Και αν αυτοί οι Ιταλοί χωρικοί χειροκροτούν κάπως αμήχανα τον αντιπρόσωπο των συμμάχων, πολύ πιο αμήχανα ένιωθαν οι συμπατριώτες τους της 11ης Ιταλικής στρατιάς, που ήταν εγκατεστημένη στην Ελλάδα με δύναμη 140.000 ανδρών. Η σοβαρή αυτή δύναμη και κυρίως ο άφθονος οπλισμός της γίνεται αμέσως αντικείμενο αγώνα δρόμου ανάμεσα στους Γερμανούς κατακτητές και τις αντιστασιακές οργανώσεις, που η συμβολή τους σε αυτή την εξέλιξη του πολέμου αναγνωρίζεται επίσημα από το Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής. Η διοίκηση των γερμανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα αναγγέλει δρακόντια μέτρα και απειλεί ότι παρήλθεν η περίοδος της γενεοφροσύνης και της επιοικίας για να αποτρέψει κινήσεις των αντιστασιακών δυνάμεων. Στη Θεσσαλία ήταν εγκατεστημένη η Ιταλική Μεραρχία Πινερόλο, με πλήρη συγκρότηση και επιπλέον οπλισμό μιας εφεδρικής μεραρχίας. Αμέσως μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, στελέχη της πρώτης Θεσσαλικής Μεραρχίας του Ελλάς πραγματοποιούν με δική τους πρωτοβουλία, μαζί με Άγγλους συνδέσμους, μια τολμηρή είσοδο στην πόλη των Τρικάλων, όπου βρισκόταν το Ιταλικό Σύνταγμα Υπηκού της Αόστης. Ύστερα από επίμονες προσπάθειες, κατορθώνουν να συναντηθούν με τον διοικητή του, συνταγματάρχη Μπέρτη. Και ενώ στο κτίριο της Ιταλικής διοίκησης είναι ακόμα γραμμένο το σύνθημα του Μουσολίνη «Βιντσερέμο», θα νικήσουμε, προτείνουν στον Μπέρτη την προσχώρηση στις δυνάμεις των ανταρτών. Ο Μπέρτη είδε με κατανόηση τις προτάσεις μας, αλλά μας δήλωσε ότι δεν μπορεί να αναλάβει αυτός προσωπικά μια τέτοια πρωτοβουλία, αν πρωτήτερα δεν συνεννοηθεί με τον διοικητή της μεραρχίας, τον Ιμφάντε, στη Λάρισα. Εγώ προσωπικά το εξέφρασα την αμφιβολία μου αν είναι δυνατόν να έχει ελεύθερη επαφή με τον Ιμφάντε. Αυτός μας επιβεβαίωσε ότι έχει ελεύθερη επικοινωνία. Ύστερα από αυτό του δώσαμε εντολή να μας δώσει η οτιδήποτε απάντηση μέχρι τις 6 το βράδυ, οπότε η οτιδήποτε και εάν είναι αρνητική η απάντηση, εμείς αναλαμβάνουμε να δράσουμε όπως θέλουμε. Τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με τον Μπέρτη αναλαμβάνει κλιμάκιο του κοινού γενικού στρατηγίου, που κατέφθασε έξω από τα Τρίκαλα μαζί με τον αρχηγό της Αγγλικής στρατιωτικής αποστολής, Κρις. Για την υπογραφή της τελικής συμφωνίας αναμένεται από τη Λάρισα ο διοικητής της μεραρχίας Πινερόλο, στρατηγός Ιμφάντε. Δίνουν εντολή σε μένα και στον Χόρς να συνοδευτούμε με δυο Ιταλούς αξιωματικούς και να κινηθούμε προς Λάρισα, προς το Στοκοτσόχυρο, για να ετοιμάσουμε την αναχώρηση του και την υποδοχή του Ιμφάντε από τη Λάρισα. Και ξεκινήσαμε για τη Λάρισα. Εν τω μεταξύ, τα τμήματα του 5ου Συντάγματος είχαν καταλάβει θέσεις στα υψώματα Βούλας και στα υψώματα Βρικολάκια Τσιουτίου. Όταν κοντεύαμε να φτάσουμε στα υψώματα Βούλας, μας έβαλαν οι αντάρτες. Τρομάξαμε να έρθουμε στη συνεννόηση και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα.
και φτάσαμε στο Κουτσόχυρο. Στο μεταξύ, μέσα στην ίδια τη Λάρισα, όπου στα ιταλικά κτίρια υπάρχουν ακόμα οι επιγραφές Ρώμη-Βερολίνο, η αιαμική οργάνωση κατορθώνει με δική της πρωτοβουλία να έρθει σε επαφή με τον Ινφάντε, ενώ ταυτόχρονα όλες οι δυνάμεις της κινητοποιούνται για τη φυγάδευση πολλών Ιταλών μεμονωμένα και κατά ομάδες. Κατά τις 10 η ώρα έφτασε στο Κουτσόχυρο ο Ινφάντε, συνοδευόμενος από 2 τεθωρακισμένα, μερικές κούρσες, 84 καμιόνια γεμάτα στρατό, πήρε τη δηλωσία της φρουράς της γέφυρας του Κουτσόχυρου και κατευθύνθηκαν προς τα Τρίκαλα. Άλλες 2 αποστολές στελεχών του Ελλάς σπέβδουν στις ιταλικές δυνάμεις που είναι εγκατεστημένες στην Ανατολική Θεσσαλία. Μία με επικεφαλής τον ίδιο τον ηγέτη της Θεσσαλικής Αντίστασης, Κώστα Καραγιώργη, κατευθύνεται στον Αλμυρό και Βόλο, και άλλη με τον ήλαρχο Ζαρογιάννη στην Αγιά Αγιόκαμπο, όπου υπήρχε Ιταλικό Σύνταγμα. Με ενημερώνουν ότι ήδη η οργάνωση πήρε επαφή με τους Ιταλούς και το συγκρότημα που είχαμε στον Κίσαβο έστειλε το διοικητή του συγκροτήματος έναν Βίτκο και μίλησε με το διοικητή του Συντάγματος, το Ιταλικό. Ο διοικητής του Συντάγματος τον απεπίμψε λέγοντας ότι μόνο με αξιωματικούς της ιεραρχίας μπορεί να συζητήσει. Εγώ δεν είχα αστέρια. Από αυτή την κατάσταση μας έβγαλε ένα μέλος της οργάνωσης, ο οποίος μας λέει ότι η αιών του Μεταξά φορούσε αστέρια. Πήγε, έψαξε, έφερε 6 αστέρια, τα φόρεσα απάνω και ξεκινήσαμε με 2 σημεούλες μπροστά στη μοτοσυκλέτα, ο σύνδυνος και εγώ, και πλησιάζουμε στην Αγιά. Το βραδάκι έφτασα, παρουσιάστηκα στο φυλάκιο. Οι Ιταλοί είχαν κλείσει με σερματόπληγμα μια ολόκληρη συνοικία και την είχαν κάνει στρατόπεδο ιταλικό. Ειδοποίησα ότι είμαι αξιωματικός της ιεραρχίας και ότι θέλω να δω τον διοικητή. Σε λίγα λεφτά έφτασε ο υπαστής στο διοικητή και με οδήγησε στο διοικητήριο. Αλλά στο διάστημα αυτό, ωστόσο να έρθει ο υπαστής, είχαν συγκεντρωθεί όλοι οι Ιταλοί του στρατοπέδου και φώναζαν «Βίβα Παρτεζάνο, Βίβα Γκρέτσια». Στην πόλη του Βόλου, οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν κινητοποιηθεί από την πρώτη στιγμή της είδησης για τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Εκδίδουν προκηρύξεις στα ελληνικά και ιταλικά με κύριο σύνθημα την αντιφασιστική συναδέλφωση ανάμεσα στους 2 λαούς. Όταν η οργάνωση του ΕΑΜ του Βόλου πληροφορήθηκε τη συνθηκολόγηση των Ιταλών, αμέσως ασχολήθηκε με τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβει για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης κατάστασης που δημιουργούνταν στην πόλη. Και έβαλε 3 στόχους. Πρώτον, να κινητοποιήσει όσο δυνατόν τις καλύτερες δυνάμεις της για να προσελκύσει μαζί της τους Ιταλούς, τους δημοκρατικούς ή αντιφασίστες που θα ήθελαν να προσχωρήσουν στην Εθνική Αντίσταση. Για το σκοπό αυτό κινητοποίησε γυναίκες, προσέφεραν γλυκά στα στρατόπεδα των Ιταλών, έγραψε προκηρύξεις σε ιταλική γλώσσα, οι οποίες καλούσαν τους φαντάρους, τους Ιταλούς, να έλθουν μαζί μας, να τους προστατεύσουμε στο διάστημα του πολέμου μέχρι να γυρίσουν στην πατρίδα τους ή αν θέλουν να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις του Ελλάς. Ο κόσμος όλος κατευθύνθηκε προς την πλατεία Ελευθερίας. Εκεί πέρα υπήρχαν ακόμα ορισμένα τμήματα των Ιταλών. Για μια στιγμή φοβηθήκαμε ότι θα μας επιτεθούν. Αλλά ήταν όμως μουδιασμένοι και διαλυμένοι. Σύντομα αρχίσαμε δουλειά μαζί τους, τους εξεδετερώσαμε,
τους και αρχίσαμε να μιλάμε για το πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε όπλα και πολεμοφόδια. Και πραγματικά αυτοί αμέσως σχεδόν ήρθαν σε συμφωνία μαζί μας και αρχίσαμε να πηγαίνουμε στις αποθήκες και να παίρνουμε τρόφιμα, πολεμοφόδια και πολλούς για πολλούς από αυτούς τους πήραμε και τους στέλναμε πάνω στο πύλιο όπου ήταν τα αντάρτικα τμήματα. Εκατοντάδες και εκατοντάδες επωνίτες και πωνίτσες και αετόπουλα φορτώνονται όλο αυτό το βαρύ πολεμικό υλικό που υπάρχει στις αποθήκες, το κουβαλούν στις πλάτες τους και το ανεβάζουν στα βουνά ή το κρύβουν σε διάφορα σημεία για να μην πέσει στα χέρια των αυτών των Γερμανών. Οι αντάρτες του πηλίου κυκλώνουν τις ιταλικές φρουρές στο χορευτό και τη Ζαγορά και με τη βοήθεια μοιημένων Ιταλών αντιφασιστών τις πείθουν να προσχωρήσουν στον Ελλάς. Στα χέρια των ανταρτών περιέρχονται μεγάλες ποσότητες οπλισμού μαζί και 11 πυροβόλα. Στο μεταξύ, οι γερμανικές μονάδες κινητοποιούνται για να εμποδίσουν όπου μπορούν την προσχώρηση των Ιταλών στους αντάρτες. Ένα μικρό επίλεκτο τμήμα των ταγμάτων εφόδου κινείται από Λάρισα προς Βελεστίνο Βόλο. Θα το αντιμετωπίσει η ομάδα του αντάρτικου υπηκού και σε σκληρή μάχη σώμα με σώμα μέσα στις καλαμποκές του Βελεστίνου το γερμανικό τμήμα θα εξοντωθεί ολοκληρωτικά. Μόνο 3 από τους άντρες που θα κατορθώσουν να επιστρέψουν στη Λάρισα. Και ενώ οι Γερμανοί ετοιμάζονται να αποστείλουν νέες δυνάμεις, ο διοικητής του Ιταλικού Συντάγματος στην Αγιά προσπαθεί με διάφορες προφάσεις να κερδίσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις. Την τρίτη μέρα τώρα πάμε και πάλι τα ίδια μας λέει ότι δεν μπορώ. Δεν βγαίνει η ημεραρχία στην επαφή, η ημεραρχία και συνεπώς δεν μπορώ. Όταν τον είπα, φώναξε αξιωματικούς και στρατιώτες να τους μιλήσουμε εμείς για τον κίνδυνο που διατρέχεται. Ήδη οι Γερμανοί ετοιμάζονται να εισβάλλουν μέσα εδώ και εμείς έχουμε 2.000 αντάρτες οπλισμένους μέσα στο δρόμο. Ψέμα του όλα αυτά. Φοβήθηκε τη συμπλοκή και έδωσε διαταγή να ετοιμαστεί το Σύνταγμα για πορεία και τελείωσε η παράδοση των Ιταλών. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι ο λαός αυτός της περιοχής είχε τέτοιο ενθουσιασμό, τέτοια επιθυμία για την απελευθέρωση που όλες οι αποθήκες που ήταν και θα έπρεπε με κανονικό ρυθμό μια εβδομάδα ολόκληρη να αδειάσουν, άδειασαν σε μια μέρα και μεταφέρθηκαν όλα αυτά τα υλικά στο βουνό του Κισάβου, όπου χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της 16ης ταξιαρχίας του Ελλάς. Ο στρατηγός Συμφάντε με τη συνοδεία του πηγαίνει προς συνάντηση των αντιπροσώπων των ανταρτών. Στην πόρτα Τρικάλων, εκεί που τον περασμένο Ιούνιο μεγάλες μονάδες της μεραρχίας Πινερόλο είχαν υποστεί συντριπτική ήττα από τα τμήματα του Ελλάς, θα γίνουν τώρα οι τελικές διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της μεραρχίας στους αντάρτες. Σε αυτό το σπιτάκι υπογράφεται στις 11 Σεπτεμβρίου το πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στο κοινό Γενικό Στρατηγείο των Ανταρτών και τη μεραρχία Πινερόλο. Οι μονάδες της εγκαθίστανται στη διάταξη των δυνάμεων του Ελλάς στην περιοχή Πόρτας Μουζακίου, όπου καταφθάνουν και τα προσχωρήσαντα ιταλικά τμήματα από την Ανατολική Θεσσαλία. Οι αντάρτες της Ρούμελης κινήθηκαν και αυτοί αμέσως για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ιταλικής συνθηκολόγησης. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943 το τάγμα Παρνασίδος του Ελλάς, το οποίο τότε είχε την επίσημη ονομασία 1-36 τάγμα, βρισκόμασταν στην απάνω αγόριανη του Παρνασού. Είχε νυχτώσει και οι αντάρτες είχαν τραβηχθεί στα καταλήμματά τους. Η Επιτροπή Διοικήσεως του τάγματος, περίπου 6-7 άτομα, είχαμε αποφασίσει να κάνουμε μια σύσκεψη για τρέχοντα θέματα του τάγματος. Την ώρα που ετοιμαζόμασταν στο κοινοτικό γραφείο να αρχίσουμε τη συνεδρίαση και ανάβαμε τους λαδόλιχνους που θα μας φωτίζανε, ακούστηκε ποδοβολητό δυνατό απ' έξω, που έδειχνε ότι κάτι πολύ έκτακτο συμβαίνει.
Πράγματι, εισόρμησαν 6-7 αντάρτες μέσα, φωνάζοντας ενθουσιασμένοι τα συγχαρήγια μας, παρεδόθη η Ιταλία. Εμείς φυσικά ξαφνιαστήκαμε, ενθουσιαστήκαμε, ρωτήσαμε αν είναι βέβαιο. Μας είπαν ότι αυτή τη στιγμή το λέει ακόμα το ραδιόφωνο. Στην πλατεία, σε ένα σπίτι, είχαμε ραδιόφωνο με μπαταρίες. Και αμέσως είπα στην Επιτροπή Διοικήσεως του Τάγματος ότι η κατάσταση αλλάζει, εγκαταλείπουμε την ημερησία διάταξη την προηγούμενη και το μόνο θέμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι πώς θα εκμεταλλευτούμε την κατάσταση. Έκανα αμέσως την εισήγηση, η οποία ήταν η εξής. Στην περίμετρο του Παρνασσού έχουμε να χτυπήσουμε τρεις στόχους. Ο ένας είναι το Δαδείο που είναι 300 Ιταλοί. Ο άλλος είναι η Γραβιά με 150 Ιταλούς. Και ο άλλος είναι η Αράχοβα με 700 περίπου Ιταλούς. Το Δαδί και η Γραβιά είχαν το μειονέκτημα ότι είναι σε κάμπο και με δημοσιά και πατιούνται εύκολα από τον αντίπαλο. Εάν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί κινητοποιούσαν δυνάμεις, δεν θα ήταν δυνατόν να κρατήσουμε. Πρότεινα λοιπόν να συγκεντρώσουμε την προσπάθειά μας στην Αράχοβα. Όταν ακούσαμε το ραδιόφωνο ότι συνδικολογήσανε οι Ιταλοί, αμέσως κινητοποιήθηκαν οι μαχητικές ομάδες της Αράχοβας, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ. Λάβαμε τα μέτρα μας, κόψαμε το δρόμο εκεί κάτω στη στροφή για να μην μπορούν να έρθουν οι Γερμανοί και αφοπλίσουν τους Ιταλούς. Εμείς ο στόχος μας ήταν να πάρουμε τα όπλα των Ιταλών όσο μπορούσαμε με πιο καλό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν άρχισαν οι διαπραγματεύσεις. Κύριος μεσολαβητής, ο οποίος ήταν στις διαπραγματεύσεις αυτές, ήταν ο Παπασυνέσιος, ο οποίος ήταν ένας πανέξυπνος και εντεταγμένος στην εθνική αντίσταση. Μετά την επαφή με τον Ιταλό διοικητή, ο Παπασυνέσιος σπέβδει να ενημερώσει τους αντάρτες. Από την Αγόρια λοιπόν φύγαμε αμέσως και με σύντονη πορεία φτάσαμε στα καλύβια της Αράχοβας, όπου συναντήσαμε άλλη ενθουσιαστική ατμόσφαιρα. Πλήθος κόσμος είχε φύγει από την Αράχοβα, γιατί η Αράχοβα βρισκόταν όλη τη νύχτα στο πόδι. Είχαν αναμένες φωτιές εδώ στα καλύβια και άλλοι χόρευαν, άλλοι γιόρταζαν, άλλοι τραγουδούσαν. Όταν καταφθάσαμε εμείς, βρήκαμε να μας περιμένει και αντιπροσωπεία από την οργάνωση του ΕΑΜ της Αράχοβας, με επικεφαλής τον Παπασυνέσιο, ένα ωραίο πατριώτη και κληρικό. Και ενθουσιαστήκαμε, γιατί αυτή η παρουσία τους εκεί έδειχνε ότι ο συντονισμός των ενεργειών μας, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεννόηση, ήταν πλήρης. Καθίσαμε αμέσως το αρχηγείο και κουβεντιάσαμε με την αντιπροσωπεία. Τα νέα που μας έφεραν ήταν ευχάριστα. Ταυτοχρόνως όμως δείχνουν και μια δύσκολη κατάσταση. Οι Ιταλοί στην Αράχοβα ήταν καταπτωημένοι, αλλά ήταν φανερό ότι περίμεναν Γερμανούς να έρθουν για να τους ενισχύσουν ή να τους πάρουν μαζί τους. Με πρόταση του Νικηφόρου, η διοίκηση του τάγματος αποφασίζει να στείλει στους Ιταλούς για διαπραγματεύσεις αντιπροσωπεία των ανταρτών με επικεφαλής τον πατέρα του, Νίκο Δημητρίου. Πριν μερικούς μήνες, ο Μπαρμπανίκος ήταν όμηρος των Ιταλών στις φυλακές Λιβαδιάς, σε αντίπεινα για τη συμμετοχή των γιών του στο Αντάρκτικο. Τον απελευθέρωσε μαζί με άλλους 80 κρατούμενους πατριώτες σε μια τολμηρή νυχτερινή επιχείρηση, ομάδα ανταρτών με επικεφαλής τον ίδιο το γιο του, τον καπετάνιο Νικηφόρο. Είπα σε έναν αντάρτη και φώναξε τον πατέρα μου. Όταν ήρθε ο πατέρας μου περίεργος, του λέω: «Πατέρα, το τάγμα αποφάσισε να σου αναθέσει αυτή την αποστολή. Θέλουμε να ακούσεις το γράμμα που γράφουμε στον Ιταλό διοικητή και να μας πεις αν συμφωνείς στο πλαίσιο αυτού του γράμματος να αναλάβεις αυτή την αποστολή». Πράγματι κάθισε, άκουσε το γράμμα και τότε σηκώθηκε, ενώ ως τότε όλα γίνονταν απλά και όχι επίσημα. Ο πατέρας μου ξαφνικά έδωσε μια επισημότητα στη σκηνή. Σηκώθηκε όρθιος, πέρασε στο αριστερό του χέρι το όπλο του και την γλίτσα που είχε και είπε τα εξής λόγια: «Συναγωνιστή καπετάνιε, λαμβάνω τη τιμή να αναφέρω ότι με τιμή αποδέχομαι την αποστολή που μου αναθέτει το τάγμα». Έφυγε η επιτροπή της Αράχοβας με τον Παπασυνέσιο και ύστερα από λίγη ώρα οδήγησα τους 6 αντάρτες μαζί με τον πατέρα μου, 5 και ένας ακόμα, εδώ στο Σταυρό. Τους τοποθέτησα σε 2 τριάδες και ο μεσαίος της δεύτερης τριάδος κρατούσε ένα άσπρο πανί σε ένα ξύλο δεμένο, δείγμα ότι οι αντάρτες αυτοί πάνε για διαπραγματεύσεις. Μεσαίος στην πρώτη τριάδα ήταν ο πατέρας μου. Τους έδωσα εμπρός μάρς, τους έδωσα λίγο βήμα στην αρχή και από εκεί τους βλέπαμε και τους καμαρώναμε. Πήγανε μέχρι την Αράχοβα χωρίς να χάσουν ούτε μια στιγμή το βηματισμό τους.
Ο Ιταλός διοικητής ζητάει από την αντιπροσωπεία να έρθει να διαπραγματευτεί ο ίδιος ο αρχηγός των ανταρτών. Καταφθάνει με συνοδεία ανταρτών ο Νικηφόρος. Οι συζητήσεις γίνονται στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με παρουσία πολλών αραχοβητών και Ιταλών στρατιωτών που φρόντισε να φέρει εκεί η ιαμική οργάνωση της Αράχοβας. Και ενώ οι αντάρτες δίνουν στους Ιταλούς μια ορισμένη προθεσμία για την απάντησή τους, το πρωί της άλλης μέρας καταφθάνει η γερμανική φάλαγγα από τους Δελφούς. Αμέσως κινητοποιούνται και παίρνουν θέσεις το τάγμα Παρνασίδας και οι εφεδρικές ομάδες της Αράχοβας και των άλλων χωριών της περιοχής. Είδα έναν αντάρτη ο οποίος κατέβηκε στο σημείο εκεί που είναι πάνω από τη στροφή. Από τον 8 ήταν ένα κατέβασμα σαν μονοπατάκι, κρατούσε το όπλο του στο αριστερό χέρι οριζόντιο και στο δεξί είχε ήδη, τον βλέπαμε από πάνω, είχε βγάλει τη χειροβοβίδα του και πρόβαινε στο δημόσιο δρόμο σιγά σιγά, πολύ προσεκτικά και σκυφτός, σε στάση ήταν έτοιμος να ρίξει τη χειροβοβίδα. Είπα τότε σε όσους ήταν γύρω μου ότι αυτός ο άνθρωπος ή κερδίζει τη μάχη ή σκοτώνεται. Πραγματικά πρόλαβε και είδε αυτός πρώτος τους Γερμανούς, έριξε τη χειροβομβίδα η οποία έσκασε μέσα στους Γερμανούς και τότε κατάπληκτοι όλοι είδαμε 100 τόσους Γερμανούς να πετιούνται όρθιοι, μας εντυπωσίασαν έτσι με τα αναστήματά τους, αλλά όρμησαν προς τα κάτω φεύγοντας πλέον. Και άρχισε η μάχη και συμμετείχανε όλος ο αραχουμπίτικος κόσμος, μπορώ να πω. Είχαν πιάσει, ενώ γινόταν η μάχη 2 χιλιόμετρα μακριά από την Αράχοβα και ακούγονταν οι υπερβολισμοί μέσα στο χωριό, όλα τα γενικόπεδα, όλος ο κόσμος, άντρες, γυναίκες, είχαν όλοι πιάσει το μέρος αυτό προς το δυτικό μέρος και βοηθούσαν με τον τρόπο του καθένας. Δεν είχαν προχωρήσει και άοπλοι ακόμα μέσα εκεί στους μαχητές αντίον των Γερμανών, άλλος προσφέροντας οτιδήποτε ήθελε, ή νερό ή φαγητό ή πλημμυφόδια ή οτιδήποτε άλλο, και ενθαρρύνανε και βοηθούσαν με κάθε τρόπο όλο το χωριό μας. Ένα άλλο γεγονός το οποίο έγινε αυτή τη στιγμή κατά τη μάχη της Αράχοβας ήταν ότι με την πρωτοβουλία της πολιτικής οργάνωσης τότε οι νέοι της Αράχοβας πήγαν και διαμαρτυρηθήκανε στον Ιταλό λέγοντας ότι για εσάς τελείωσε ο πόλεμος, δώστε μας τα όπλα να πάμε να πολεμήσουμε τους Γερμανούς να φύγουν από την πατρίδα μας και εσείς να πάτε στα σπίτια σας. Οπότε για μια στιγμή εκάμφθη ο Ιταλός ο διοικητής και διέταξε πραγματικά, λέει, δώστε λίγα όπλα. Αλλά να δούνε, λέει, αυτοί οι οποίοι πολέμησαν στην Αλβανία. Και πράγματι έτσι έγινε. Έδωσε ένα μέρος όπλων και αυτοί οι πολεμιστές, όπως αυτοί εδώ οι συναγωνιστές, πήραν ιταλικό οπλισμό και παραβεθήκαν μέσα σε δευτερόλεπτα, μπορώ να πω, στο σημείο της μάχης εκεί κάτω. Εκεί έγινε το πανηγύρι. Τότε άρχισε η άτακτος υποχώρηση των Γερμανών και η ήττα, μπορώ να πω. Και φεύγανε σαν τα γουρούνια, τους κυνηγάγαμε κάτω ύστερα. Προς τον Ελώνα, προς την Κυκλάδα αυτή του Χριστού και Δεσφίνης, όπως θα δείτε πιο κάτω εκεί. Τους κυνηγήσανε και οι μαχητικές ομάδες των Δελφών και της Δεσφίνας και του Χριστού. Δηλαδή η μάχη, ενώ τελείωσε από εδώ, συνεχιζόταν επί 2 ώρες. Όπως στεγχωρώνοντας οι Γερμανοί και σχεδόν δεν έμεινε κανένας. Από δέντρο σε δέντρο, από ηλιά σε ηλιά που λέμε εμείς. Αυτά τα γεγονότα ζήσαμε. Ο συναγωνιστής Μίταλας ήταν με τον πατέρα του πλάι-πλάι και πολεμήσανε σαν παλικάρια. Και όταν σκοτώθηκε ο πατέρας του δίπλα του, ο Μίταλας, ο Μίτσος, από τη μεγάλη του αυτή, σηκώθηκε απάνω σαν λιοντάρι. Και βρήκε ένα Γερμανό και τον τράβηξε με το μαχαίρι του. Τον εκάρφωσε. Με λέμε δεν κάνει ρε πλησιά. Ήταν σαν εχμάλωτος, μπορώ να πω. Οπότε βέβαια τον ευχαριστηκάσαμε και τον αφήσαμε. Ήταν αυστριακός 2 μέτρα. Μετά τη συντριβή της γερμανικής φάλαγγας και την πανηγυρική είσοδο στην Αράχοβα των νικητών ανταρτών πάνω στα γερμανικά φορτηγά που κατέλαβαν, ο Ιταλός διοικητής κάμπτεται οριστικά. Παρά τις αντίθετες πιέσεις μερικών φασιστών αξιωματικών, δέχεται να παραδώσει στους αντάρτες το βασικό οπλισμό του τάγματός του στο χωριό Δεσφίνα, αν εκείνοι του επιτρέψουν να μεταβεί με τους άνδρες του στο λιμάνι της Ιταίας. Είχε τελειώσει πλέον η δουλειά αυτή εκεί στην Δεσφίνα λίγο πριν το μεσημέρι, η παράδοση των όπλων, όταν ακούστηκε η νέα επίθεση των Γερμανών, άκουσα βολές πυροβολικού, ρηπές αυτομάτων όπλων και καταλάβαμε όλοι από εκεί ότι οι Γερμανοί εξαπολύουν δεύτερη επίθεση.
Και η νέα γερμανική επίθεση που γίνεται με μεγαλύτερες δυνάμεις αποκρούεται αποφασιστικά. Με επικεφαλής τον Νίκο Γιανέτσο, τηλέμαχο, αντάρτες του τάγματος Παρνασίδας και εφεδρικοί μαχητές της Αράχοβας και άλλων χωριών κυνηγούν τους Γερμανούς πέρα από τους Δελφούς. Πέρασε ο καιρός που οι Γερμανοί αξιωματικοί και στρατιώτες έκαναν ιντιλιακούς περιπάτους στους Δελφούς, όπως δείχνουν αυτά τα προπαγανδιστικά επίκαιρα. Ο Χέρμαν Φραντς, ο Γερμανός διοικητής του επίλεκτου 18ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών της Αστυνομίας, που τμήματά του έκαναν τις επιθέσεις προς Αράχοβα, γράφει στα απομνημονεύματά του για την πρώτη μάχη. Μετά από απίστευτη δοκιμασία, μόνο μια ομάδα από 12 άνδρες κατόρθωσε να διασωθεί μέσα στο φαράγγι που είναι κάτω από τους Δελφούς. Μαζί τους ενώθηκε εδώ και ο επιλογίας Φίβενγκ με λιγοστούς στρατιώτες του. Στην Κιώνα, οι αντάρτες του 542 Συντάγματος της οργάνωσης ΣΕΚΑ εξορμούν για τον αφοπλισμό της σημαντικής ιταλικής φρουράς του Λιδωρικίου. Μετά τη συνδικολόγηση των Ιταλών, το Σεπτέμβριο, υπήρχε μια φρουρά Ιταλών, 650 περίπου στο Λιδωρίκι, οι οποίοι θέλαν να παραδοθούν. Και στόχος του 542 ήταν να παραδοθούν, να πάρουμε τον οπλισμό. Ατυχώς όμως ζήτησε ο διοικητής της μονάδος της Ιταλικής μια προθυσμία 2-3 ωρών. Ατυχώς όμως ο Άγγλος, ο Τζεφ, του έδωσε περισσότερη προθυσμία. Και σε αυτόν τον χρόνο ο Ιταλός φρούραρχος ήρθε σε επαφή με τους Γερμανούς της Ναπάκτου και άρχισαν να έρχονται φάλακες Γερμανών, περικύκλωσαν τους αντάρτες του 42 και απεχώρησαν με μια μάχη που δώσανε. Κατόπιν είναι η εποχή που άρχισε μια δράση στρατιωτική. Χτύπησαν στο δρόμο Αμφίσης τη Δωρικίου, έγινε μια μάχη στο Ανάθημα με απώλειες των Γερμανών και μεγαλύτερη στο Τσακόρεμα με περισσότερες απώλειες, ήταν 50 αυτοκίνητα και ένα τάγκ. Και εκεί χτυπήσανε οι δικοί μας πολύ εύστοχα και κάμανε μεγάλη ζημιά μέχρι να πανικοβληθούν οι Γερμανοί και να γυρίσουν πίσω στην Άμφισσα. Στη Λάριμνα, αντάρτες του Ελλάς Λοκρίδας εξουδετερώνουν με τέχνασμα τη μικρή γερμανική φρουρά και παίρνουν μαζί τους 200 Ιταλούς. Μετά την άλλη μέρα έμπαινε ζήτημα, είχαμε ένα σύνταγμα εδώ στην Αιδιψώ τους Ιταλούς που και αυτοί ήθελαν να παραδοθούν. Πώς θα οργανώσει την επιχείρηση, τώρα ήταν θάλασσα η υπόθεση. Πήραμε την πρώτη επαφή, μα ζητάγανε Εγγλέζους να παραδοθούν οι συμμάχους. Οι Ιταλοί. Πού να βρούμε τώρα συμμάχους εμείς. Σκεφτήκαμε έναν που είχαμε εκεί πέρα, ένα στέλεχος δικό μας, ο οποίος ήξερε απτέστο στα αγγλικά. Του φορέσαμε γαλόνια και στολή εγγλέζικη και του λέμε αυτός είναι Εγγλέζος, σύμμαχος. Τα συμφωνήσανε εκεί πέρα, δεν πήραν χαμπάρι οι Ιταλοί και τους βγάλαμε όλους τους Ιταλούς και τους περάσαμε για μια βραδιά και αυτούς στη Μεδινίτσα, γύρω στους 800. Με οπλισμό, βαριά πολυβόλα, όλμους. Αχρηστέψαμε τα υπάκτια πυροβολία που είχαν εκεί πέρα, δεν μπορούσαν να τα μεταφέρουμε, πήραμε τα κλίστρα και τους φέραμε στη Μεδινίτσα. Στην Αθήνα, οι γερμανικές αρχές κατοχής εκδίδουν ανεπάλληλες ανακοινώσεις με περιοριστικά μέτρα για εκφοβισμό του πληθυσμού. Οι αντιστασιακές οργανώσεις, με μια αστραπιαία κινητοποίηση των μελών τους, πλησιάζουν τους Ιταλούς στρατιώτες, προσφέρουν σε όσους θέλουν φυγάδευση και απόκρυψη και κυρίως προσπαθούν με την πειθό, το χρήμα και στην ανάγκη τη βία να αποκτήσουν τον οπλισμό τους. Πολύ δραστήριοι στην προσπάθεια αυτή είναι και οι μικροί αντιστασιακοί, τα Αετόπουλα. Η συγκομιδή ήταν αρκετά πλούσια. Στην Αθήνα και Πειραιά συγκεντρώθηκαν έτσι περίπου 4.000 τουφέκια, 150 ημιαυτόματα, 30 πολυβόλα και οπλοπολυβόλα, εκατοντάδες πιστόλια και χειροβομβίδες. Οι Γερμανοί, μόλις συνέρχονται από τον πρώτο ευνηδιασμό, επιδίδονται στο κυνήγι των πρώην συμμάχων τους που τους μαζεύουν και τους οδηγούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Παρόμοιες εικόνες έκαναν να γραφτεί εκείνες τις μέρες αυτό εδώ το ποίημα από τον ελληνομαθή Ιταλό στρατιωτικό Ιβο Νταλακώστα που υπηρετούσε στην Πάτρα,
και έγινε αντιφασίστας κάτω από την επιρροή Ελλήνων αντιστασιακών. Εφτάσαμε τότε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943. Εγώ ήμουνα εγχειρισμένος από περιτονίτη στο στρατιωτικό Ιταλικό νοσοκομείο της Πάτρας και μόλις ακούσαμε το ανακοινωθέν του Μπαντόλιο, εγώ κατάλαβα αμέσως πως δεν ήταν όπως λέγανε οι άλλοι πως είχε τελειώσει ο πόλεμος, μα κατάλαβα πως θα είχε αρχίσει ένας σκληρότερος πόλεμος. Και τότε ειδοποίησα τον φίλο μου, τον Βάσο Καλοκάρδη, ένας ποιητής που έμεινε εκεί κοντά στο νοσοκομείο, πως έπρεπε να κάνουμε κάτι για να σώσουμε τους περισσότερους από τους στρατιώτες που ήσαντε άρρωστοι εκεί στο νοσοκομείο. Περιμέναμε λίγες ημέρες και ύστερα μία ημέρα, όταν ο Γερμανός νικητής αποφάσισε να μας στείλει όλους στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως, τότε ειδοποίησα τον Βάσο πως ήταν η στιγμή να κάνουμε μία δράση για να ελευθερώσουμε τους περισσότερους από εμάς. Ήρθανε σε διαταγή του Βάσου Καλοκάρδη, δηλαδή του ΕΑΜ, ήρθανε δύο παιδιά, ο Δίνος Ματαράγκας που έμεινε απάνω στη Πάτρα, στη Βότσαρη, και η Βάσο Πάπα Κωνσταντίνου που έμεινε κάτω στο τέρμα Μπουκαούρη. Και τα κατορθώσαμε. Και τότε ο Βάσος ήρθε και μου χάρισε ένα ποιηματάκι του. Αυτό που έχω εδώ στα χέρια μου. «Τα πικρά χαμόγελα», λέγεται ο τίτλος. Εδώ έχει και το πρόσωπό του και μου το αφιέρωσε στο φίλο μου Ήβο Δαλακώστα Μαγάπη, 14 Σεπτεμβρίου 1943. Αυτός ο άνθρωπος τον εγνώρισα το 1941 μόλις έφτασα στην Πάτρα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος, καθαρός, και αρχίσαμε να μιλήσουμε. Εγώ δεν ήξερα τίποτα από λευτεριά, τι είπα να πει λαός, τι είπα να πει δικαιοσύνη. Και σχεδόν κάθε μέρα πήγαινα στο σπίτι του για να μάθω από εκείνο τι είπα να πούν αυτές οι λέξεις στην ουσία τους όμως. Να ξαναρχίσουμε από τη συνθηκολόγηση. Τότε συνήλθα από την αρρώστια και τότε ο Βάσος μου λέει πρέπει να αλλάξουμε σπίτι γιατί εδώ είναι επικίνδυνο. Πήγα κάτω στην Μπουκαούρη και εκεί μου ζήτησαν αν ήμουν ικανός να κάνω ψεύτικες ταυτότητες για τα παιδιά. Και εγώ άρχισα την πρώτη ταυτότητα, την ψεύτικη, την έκανα για μένα. Πήρα την ταυτότητα της Βάσος Πάπα Κωνσταντίνου και την άλλαξα και έγινα ο Βάσος Πάπα Κωνσταντίνου. Με βάση την πλαστή ταυτότητα, ο Ήβο Νταλακώστα έβγαλε αργότερα αυτό το γερμανικό πιστοποιητικό, όταν με εντολή του ΕΑΜ Πάτρας στάλθηκε να δουλέψει σε πολεμικά έργα των Γερμανών για να δίνει στην οργάνωση πολύτιμες πληροφορίες. Πέρασαν οι πρώτες μέρες μετά την αναγγελία της συνθηκολόγησης της Ιταλίας και οι οδηγίες της κυβέρνησης Μπαντόλιο προς τα ιταλικά στρατεύματα στην Ελλάδα εξακολουθούσαν να είναι το ίδιο αόριστες και ασαφείς, χωρίς καμιά υπόδειξη για οποιαδήποτε δράση. Αυτό είχε καταστροφικές συνέπειες για την Ιταλική μεραρχία Άκουη, που ήταν εγκαταστημένη στην Κεφαλονιά και στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα, με πρωτοβουλία των αντιστασιακών οργανώσεων και την ανοχή των Ιταλικών στρατιωτικών αρχών, απελευθερώνονται από τις φυλακές 450 κρατούμενοι αγωνιστές. Με την συνθηκολόγηση της Ιταλίας του Σεπτέμβριο του 1943, οι όμηροι που ήμασταν μεταφερμένοι από την ακροναυπλία στο λαζαρέτο της Κέρκυρας, αποφασίσαμε να δραπετεύσουμε από το στρατόπεδο αυτό. Προηγούμενα είχαμε έρθει σε επαφή με τις οργανώσεις της Κέρκυρας, οι οποίες ήταν αρκετά καλά οργανωμένες, είχαμε μια συνεχή επαφή και στη συνεννόηση μαζί τους και με μια κινητοποίηση και του πληθυσμού της Κέρκυρας, με διαβήματα τα οποία είχαν γίνει, πραγματικά με τη βοήθεια αυτών των οργανώσεων κατορθώσαμε και φύγαμε. Ήρθαν δηλαδή διάφορα πλοιάρια
και μας μετέφεραν λίγος-λίγος στην Κέρκυρα, μέσα στην πόλη της Κέρκυρας, όπου μας κατανείμανε σε διάφορα σπίτια, καταλήμματα κτλ. L'8 settembre del 1943. Στη Λευκάδα, οι κρατούμενοι αγωνιστές απελευθερώνονται με πρωτοβουλία του νεαρού τότε Ιταλού φρουρού των φυλακών, Βιτόριο Μαροκίνη. Είχα αποστολή να φρουρώ τη φυλακή των λεγόμενων εκτός νόμου Ελλήνων. Κάποια στιγμή είχαν αρχίσει να έρχονται οι Γερμανοί. Τότε έγινε μια πομπή από μητέρες και πατέρες και ήρθε και ένας αρχιμανδρίτης με τα χρυσά άμφια του για να ελευθερώσω από τη φυλακή αυτά τα παιδιά, κάπου 100. Κάποια στιγμή, βλέποντας τις γραφειοκρατικές παρελκύσεις των αρχών που έπρεπε να μου υπογράψουν για να αφαιθούν ελεύθεροι αυτοί οι άνθρωποι και βλέποντας ότι οι Γερμανοί πλησίαζαν ακόμα περισσότερο, άνοιξα μόνος μου τις φυλακές και τους άφησα όλους να φύγουν. Φυσικά εγώ πήγα στα βουνά, αφήνοντας όλο το ιταλικό στρατόπεδο και συνάντησα τους αντάρτες του Ελλάς. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943, το βράδυ κατά τις 9, η Ιταλική ραδιοφωνία μετέδωσε την είδηση της ανακοχής. Μόλις τα στρατεύματα έμαθαν για την ανακοχή, υπήρξε ένας γενικός ενθουσιασμός, γιατί πίστευαν ότι επιτέλους θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην Ιταλία, στις οικογένειές τους, ύστερα από τόσα χρόνια αντιδημοφιλούς πολέμου. Εγώ πήρα επαφή με φίλους που είχα στο Αργοστόλι και που μετά έμαθα ότι ήταν η επικεφαλής της αντίστασης του Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά. Και στις 9 του μηνός, το πρωί, τους έδωσα τα όπλα και τα πολεμοφόδια που είχα στην αποθήκη μου. Με μεγάλο ενθουσιασμό από μέρους αυτών των ηγετικών στελεχών της ελληνικής αντίστασης. Πήρα επίσης επαφή με άλλους Ιταλούς αξιωματικούς του νησιού για να προσπαθήσουμε να κάνουμε προπαγάνδα ώστε να επηρεάσουμε τη διοίκηση της μεραρχίας για να διευκολυνθεί η επιστροφή μας στην πατρίδα. Από την Ήπειρο, όπου υπήρχαν δύο γερμανικές μεραρχίες με ισχυρή αεροπορία, ξεκινούν με πλοία στις 15 Σεπτεμβρίου οι δυνάμεις της πρώτης ορεινής γερμανικής μεραρχίας που έχουν αποστολή να καταλάβουν την Κεφαλονιά και την Κέρκυρα. Είχε προηγηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου απόπειρα δύο γερμανικών μεταγωγικών να αποβιβάσουν τους άνδρες τους στο Αργοστόλι. Με πρωτοβουλία των αξιωματικών του Ιταλικού πυροβολικού Άμος Παγκολόνη και Ρέντζο Απολώνιο, χωρίς διαταγές από τους ανωτέρους τους, τα πλοία δέχτηκαν τα πυρά των επάκτιων πυροβόλων. Ένα από αυτά βυθίστηκε, ενώ το άλλο αναγκάστηκε να επιστρέψει. Οι Γερμανοί στέλνουν τελεσίγραφο στον διοικητή της μεραρχίας Άκουη, στρατηγό Γκαντίν, ζητώντας την παράδοση των δυνάμεών του. Ο Γκαντίν διστάζει να πάρει την απόφαση να αντισταθεί, καθώς δεν υπάρχει καμιά ελπιδοφόρα ένδειξη για αποστολή ενισχύσεων από την Ιταλία ή από τους συμμάχους. Και τότε προβαίνει σε μια πρωτοφανή για ένα στρατό ενέργεια. Κάνει δημοψήφισμα ανάμεσα στους στρατιώτες του που με συντριπτική πλειοψηφία αποφασίζουν αντίσταση στους Γερμανούς. Στις 21 με 22 Σεπτεμβρίου έγιναν οι αποφασιστικές μάχες ανάμεσα στις ιταλικές δυνάμεις της Κεφαλονιάς και τις υπέρτερα οργανωμένες και εξοπλισμένες δυνάμεις των Γερμανών που αποβιβάστηκαν στο νησί στις 15 Σεπτεμβρίου. Συνολικά στις μάχες της Κεφαλονιάς και της Κέρκυρας σκοτώθηκαν 1.911 Ιταλοί. Οι υπόλοιποι εχμαλωτίστηκαν και από αυτούς οι περισσότεροι σφαγιάστηκαν σε ένα πρωτοφανές όργιο εκτελέσεων εχμαλώτων. Ανάμεσά τους και οι άνδρες της πυροβολαρχίας του Άμος Παμπολώνη. Il comandante tedesco si mise al mio fianco e mi disse di camminare. Ο Γερμανός διοικητής στάθηκε πλάι μου και μου είπε να περπατήσω.
Έκανα ένα βήμα και με ένα παραμπέλουμ, ένα επαναληπτικό πιστόλι, με πυροβόλησε στο λαιμό. Έπεσα, χωρίς να αισθανθώ πόνο από το πλήγμα που δέχτηκα. Με χτύπησε στον τράχυλο και πέρασε το λαιμό μου, χωρίς να θίξει ζωτικά σημεία. Παράλληλα με ένα μυδραλιοβόλο που ήταν απέναντι, όλοι οι στρατιώτες μου και οι αξιωματικοί μου σφαγιάστηκαν. Ο υποδιοικητής μου έπεσε με το κεφάλι του στα πόδια μου. Εγώ έπεσα, αλλά ήμουν αβέβαιος. Είμαι ζωντανός, είμαι νεκρός. Στο μεταξύ οι Γερμανοί άρχισαν να τραγουδούν φεύγοντας. Τέσσερις 4.678 Ιταλοί στρατιώτες και αξιωματικοί εκτελέστηκαν σε αυτή την πρωτοφανή σφαγή εχμαλώτων. Ανάμεσά τους και ο διοικητής της μεναρχίας Άκουη, Γκαντίν. Ο λοχαγός Άμος Παμπολόνη είχε την τύχη να τον περισυλλέξουν κάτοικοι της περιοχής, που αφού του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, τον οδήγησαν στο αρχηγείο των ανταρτών, όπου βρήκε θερμή υποδοχή. Σκεφτείτε ότι πριν λίγες μέρες, επίσημα, αν και οι σχέσεις μας ήταν εγκάρδιες, Ιταλοί και Έλληνες ήταν εχθροί. Και όμως με υποδέχτηκαν σαν αδερφό. Όλοι με βοηθούσαν. Άλλος μου έδινε ένα ποτηράκι ούζο. Άλλος με έπλαινε. Άλλος μου έδινε να φάω κάτι. Με λίγα λόγια, ένα πράγμα συγκινητικό. Έμεινα με αυτούς τους αντάρτες και φυσικά πέρασα μαζί τους στην υπηρωτική γη, την Ήπειρο. Στο 239 τάγμα της 7ης ταξιαρχίας. Και πολέμησε με αυτό το τμήμα του Ελλάς επί 14 μήνες. Μετά την Κεφαλονιά ήρθε η σειρά της Κέρκυρας. Με ισχυρούς βομβαρδισμούς και διήμερες μάχες, οι Γερμανοί συνέτριψαν τις Ιταλικές δυνάμεις. Οι εχμάλωτοι Ιταλοί στρατιώτες και αξιωματικοί είχαν και εδώ την ίδια τραγική τύχη. Έγινε πραγματικά η επίθεση, καταρρίφθηκε το νησί από τους Γερμανούς και βεβαίως η πρώτη μέρημνά μας ύστερα από αυτό ήταν πώς θα κατορθώσουμε να διαφύγουμε από την Κέρκυρα και να περάσουμε απέναντι στα τμήματα της Ηπείρου για να προσχωρήσουμε στις αντιστασιακές οργανώσεις. Στη Σάμο ήταν εγκατεστημένη η Ιταλική Μεραρχία Κούνεο. Τη στιγμή της συνθηκολόγησης της Ιταλίας, δύο τάγματα φασιστών μελανοχιτώνων πραγματοποιούσαν καθαριστικές επιχειρήσεις κατά των αξιόλογων ανταρτικών δυνάμεων του Ελλάς που υπήρχαν στα βουνά του νησιού. Ο διοικητής της Κούνεο, στρατηγός Σορνταρέλη, παρά την αντίδραση των μελανοχιτώνων, κήρυξε τη μεραρχία του σε εμπόλεμη κατάσταση με τους Γερμανούς και την έθεσε στη διάθεση του στρατάρχη Βίλσον. Ο Βίλσον διόρισε τον Σορνταρέλη στρατιωτικό διοικητή της Σάμου, ενώ στους αντάρτες έδωσε την εντολή να παραμείνουν στα βουνά. Εκείνοι αρνήθηκαν να υπακούσουν στην παράλογη αυτή απέτηση και κατέβηκαν στις πόλεις, όπου έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από τον πληθυσμό. Οι Άγγλοι, που μονάδες τους καταφθάνουν στη Σάμο με επικεφαλή στο στρατηγό Άρνολντ, προσπαθούν με κάθε τρόπο να βάλουν στη γωνία τις δυνάμεις του ΕΑΜΕΛΑΣ που επικρατούσαν σε όλο το νησί. Διορίζουν στο βαθύ σαν πολιτική εξουσία κυβερνητική επιτροπή της Σάμου με πρόεδρο το Μητροπολίτη Ειρηναίο. Με επιμονή όμως του τελευταίου, τα δύο από τα τρία μέλη της επιτροπής είναι εκπρόσωποι του ΕΑΜ. Εν τω μεταξύ η κατάσταση όπως προχωρούσε κάθε μέρα ήταν απειλές, διαδόσεις, φήμες. Θα έρχονται οι Τούρκοι. Θα έρθουν αύριο οι Τούρκοι. Θα κάνουν αύριο επανάσταση οι Μελοχίτονες. Μια προπαγάνδα που έβγαινε από την τέλη της Έρωση Φανερό έφερε τον κόσμο σε μια αναστάτωση. Ήταν όλα αστάτμητα, δεν ήταν τίποτα οριστικό. Δεν ήξερε τι να κάνει ο κόσμος. Εμείς λέγαμε να φέρουν ενισχύσεις για Έλληνες. Αυτοί λέγανε δεν μπορούμε. Λέγαμε γιατί δεν μπαίνει στην Επιτροπή Ανεκοχής και η Ελλάδα. Δεν ξέρουμε τίποτα για λεφτός. Θα κάνουμε ζωτή κυβέρνηση, ο Τσόρτσιλ και ο Σοδερός. Τότε, σε αυτή την αβεβαιότητα μέσα, ήρθε
ο συνταγματάρχης από Κορίτης, στρατιωτικός ακόλουθος της Ελλάδος, στην πρεσβεία της Αγγίρας. Αυτός ήρθε εκεί, αυτόν μου να αφήσει να εκλέζει να έρθει, σαν στρατιωτικός, διότι ήρθε μαζί και ο Ραφαήλ, ο πρεσβευτής, και δεν τον αφήσει να έρθει στη Σάβο. Ήρθε εκεί και ζήτησε μια πρόσκληση από την Κυβερνητική Επιτροπή. Και λέει ότι θέλω να μιλήσω και θέλω να σας πω ότι δεν αφήνει, από λόγους στρατιωτικούς, δεν αφήνει η κυβέρνηση της Βρετανίας, δεν αφήνει ο Τσόρτσιλ να έρθει εδώ στην Σάμο ελληνική κυβέρνηση και ελληνικές δυνάμεις. Δυνάμεις την ακολουθούν οι Ιταλοί. Ναι, δεν πρέπει να έρθει εδώ. Πρέπει λοιπόν αυτή η κυβέρνηση να την καλέσετε εσείς, αν μπορείτε, διότι είναι χρεοκοπημένη κυβέρνηση. Άμα δεν φαίνεται, γίνονται επιχειρήσεις στο Αιγαίο και αυτή δεν ξέρει τίποτα και αυτή είναι σε πλήρη άγνοια. Και τότε εμείς καταλάβαμε ότι εδώ πέρα δεν πάει καλά η κατάσταση. Όπως λέγανε οι φήμες και οι διαδόσεις ότι οι Ιταλοί κινούνται, μας λέει τώρα και ο Αποκορίτης ότι δεν αφήνουν την κυβέρνηση να έρθει εδώ, σημαίνει ότι απομονώνουν την Ελλάδα. Και λέμε, γιατί μας κάνει η Κυβερνητική Επιτροπή εμάς, αφού είμαστε Ελλάδα, αφού είμαστε, να μας ξεχωρίζει. Λέει, γιατί σας ξεχωρίζει ότι η Σάμμο ήταν ηγεμονία παλιά. Πήγε να μας κάνει σαν χωριστό κράτος. Είδαμε εμείς ότι αυτό ήταν κακό, ήταν αντιεθνικό. Εμείς είμαστε Ελλάδα. Θέλαμε να είμαστε Ελλάδα και παλεύουμε και πολεμήσαμε σαν Έλληνες. Και τότε σκεφτήκαμε ότι αυτό που λέει ο Αποκορίτης είναι σωστό και πρέπει να συνδεθούμε εμείς με την κυβέρνηση. Αφού οι Αγγλέζοι που την πατρονάρουν και την έχουν δική της, αν τη φέρουν εδώ, θα πει πως κάτι κακό πάνε να μας κάνουν, και το είδαμε το θέμα έτσι εθνικά και καλέσαμε την κυβέρνηση. Έκαμε η Κυβερνητική Επιτροπή ένα τηλεγράφημα, ανεγνώρισε την κυβέρνηση ότι αυτή είναι η κυβέρνηση πραγματική και ζήτησε την βοήθειά της. Λέει, θα μας βοηθήσει. Ύστερα από αυτό ήρθε ο Σουφούλης, ο Μανώλης Σουφούλης, ο υπουργός προσπρονίας, και ήρθε με δικαιοδοσίες να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει πέρα στην κυβέρνηση. Αυτός λοιπόν, το πρώτο που έκαμε, κατήρησε την Κυβερνητική Επιτροπή. Άρα και ο Σουφούλης που ήρθε, είδε ότι η κατάσταση δεν μπορεί να γίνει χωρίς τον αιμικό παράγοντα, χωρίς την αιμική πλευρά. Και αναγκάστηκε και έβαλε πάλι γενικό διοικητή τον Δεσπότη και μέλη της διοίκησης, τρεις αιμίτες. Στις αρχές Οκτωβρίου του 1943, ύστερα από πολυήμερους σφοδρούς βομβαρδισμούς που μεταξύ άλλων είχαν σαν αποτέλεσμα τη βήθηση του ελληνικού αντιτορπιλικού Όλγα, ισχυρές γερμανικές δυνάμεις εξαπολύουν επίθεση για την κατάληψη της Λέρου. Στο νησί βρίσκονταν περίπου 8.000 Ιταλοί και μια Βρετανική ταξιαρχία που είχε αποβιβαστεί εκεί. Οι μάχες ήταν σκληρές και κράτησαν πάνω από ένα μήνα. Στις 11 Νοεμβρίου, οι γερμανικές δυνάμεις ολοκληρώνουν την κατάληψη της Λέρου, εχμαλωτίζοντας χιλιάδες Ιταλούς και Βρετανούς. Αποδείχτηκαν εσφαλμένοι οι υπολογισμοί του Τσόρτσιλ, που πίστεψε ότι με τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας οι Γερμανοί θα αποχωρούσαν από την Ελλάδα και θα μπορούσε έτσι να δημιουργηθεί στα Βαλκάνια μια τετελεσμένη κατάσταση υπέρ της Βρετανίας. Με το σκεπτικό αυτό, εξώθησε τον στρατηγό Βίλσον σε εσπευσμένη δράση στο Αιγαίο, χωρίς τα αντίστοιχα μέσα, τηλεγραφώντας του: «Είναι ώρα για γερό παιχνίδι». Αυτοσχεδίασε και τόλμησε. Μετά την κατάληψη της Λέρου, η γερμανική επίθεση στρέφεται τώρα προς τη Σάμο. Στη Σάμο ήμασταν πολλές δυνάμεις. Ήμασταν οι χιλιαντάρτες, ήταν οι συνεμπόλεμοι Ιταλοί κάπου 5-6.000, έξω τους φασίστες. Ήταν ένα τάγμα εγγλέζικο. Ήταν και ο Ιερός Λόχος, γιατί στο μεταξύ ήταν και ο Ιερός Λόχος στη Σάμο, 420 του Τσιγάντη. Ενώ λοιπόν υπήρχε μια δύναμη που μπορούσαμε να δώσουμε μια καλή μάχη και να πολεμήσουμε, δεν υπήρχε αεροπορία και οι Γερμανοί το εκμεταλλεύτηκαν αυτό. Έκαμε λοιπόν στις 17 Νοεμβρίου ένα σκληρό βομβαρδισμό της Σάμου, του Πυθαγορείου και της πρωτεύουσας. Ο βομβαρδισμός της ήταν με βόμβες 3.000 λιβρών. Φοβερές βόμβες, ρήμαξε τον κόσμο, θα είχε 500 θύματα, ανασκάφτηκε το παν, το τηγάνι ισοπεδώθηκε, το μισό βατικάκι και καταστράφηκε και υπήρχε ένα πανικό. Ο πανικό αυτό ανέτρεψε τα πάντα. Οι Αγγλέζοι ότι είναι τέτοιο κακό, τέτοιο πράγμα, ειδοποίησαν το Ίσον και ο Ίσον Σταθάρχης διέταξε σύμπτυξη από τη Σάμου, εγκατάλειψη τη Σάμου και να συμπτυχθούμε στη Μέση Ανατολή για να δώσουμε άλλο αργότερο τη μάχη, όπως είπε. Ας λοιπόν να φεύγουν. Έφυγαν ο Ιερός Λόχος, έφυγαν οι Ιταλοί, έφυγε το σύνδεμο του Εγγλέζικου, φύγαν και ορισμένες ομάδες ανταρτών. Εμείς δεν θέλαμε, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, να φύγουμε. Να μην φύγουμε πώς. Αλλά τι ήταν το πράγμα, να μείνουμε μονάχοι,
Δεν προσεμείνουμε διότι έγινε Δουνκέρκης της Σάβο. Έγινε μια φυγή. Ο σώζον σώζει τον εαυτό του. Φεύγαν ο κόσμος από τα χωριά, από τα αυτά, αρπάχνονταν. Με σκαφίδες ακόμα φεύγαν. Μπαίναμε σε σκάφες και φεύγαν. Και πραγματικά ήταν πρόβλημα. Εάν έμενε στη Σάμο, να πούμε, το αιμικό κίνημα όπως είχε εκτεθεί και όλος ο κόσμος, είχε πάρει τις εξουσίες όλες, είχε πάρει τη διοίκηση, είχε ανεβεί στα βουνά, είχε βοηθήσει, ανοιχτά όλα. Ήταν φανερά, είχε ανοιχτή πια. Ναι, θα γίνονταν αντίπεινα. Δεν μπορούσε λοιπόν να δώσει μάχη ο Ελλάς μόνος του, αφού θα μας εγκαταλείπουν όλοι οι άλλοι, και να κρατήσει ελεύθερη περιοχή για να κρατήσει τον κόσμο. Και γι' αυτό προσκρίναμε κι εμείς και λέμε ναι, και φύγαμε και πήγαμε κάτω. Και πήγαμε κάτω γιατί η τύχη του ΕΑΜ ήταν ή να πεθάνει, να προκυδεύσει τη Σάμο και να χαθεί όλο προϋπερτέρω δυνάμεων, ή να πάνε πίσω στα στήρματα των Άγγλων. Το είδαμε αυτό το πράγμα. Και πραγματικά μόλις πήγαμε κάτω, μας μπαγλαρώσανε όλους, μας βάλανε μέσα και μας έφεραν πίσω του 45 πια, αφού ελευθερώθηκε η Σάμο. Αυτή η κατάσταση διαμορφώθηκε. Εμείς αφήσαμε πίσω μια μαγιά και μια τριανταριά παλικάρια, τα οποία δημιούργησαν το δεύτερο Αντάρτικο, το οποίο πάλεψε τη γερμανική κατοχή με μικρό αυτό που μπορούσε και σε 10 μήνες έκαμε αγώνα και. Ελευθέρωση σαν οριστικά της 5 Οκτωβρίου του 1944. Αυτές οι εικόνες είναι από τον Απρίλιο του 1941, όταν οι Γερμανοί εισβολείς συνάντησαν στις Θερμοπύλες μόνο βρετανικά στρατεύματα, γιατί ο ελληνικός στρατός είχε ήδη διαλυθεί με τη συνθηκολόγηση Τσολάκοβου. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1943, οι αντάρτες του 236 τάγματος του Ελλάς θα δώσουν στις Θερμοπύλες ένα γερό μάθημα στους κατακτητές. Από την παραμονή μαθαίνουν ότι πρόκειται να ξεκινήσει από τη Λαμία μεγάλη γερμανική φάλαγγα με στόχο την ανάκτηση του ιταλικού οπλισμού. Αυτό ήταν σίγουρο και μας έβαλε ένα μεγάλο δίλημα. Αν θα έπρεπε να φύγουμε και να αφήσουμε τη γερμανική έφοδο να πέσει στο κενό, ή θα έπρεπε να καθίσουμε με τις 125 αντάρτες μας να πολεμήσουμε εδώ στο στενά. Βέβαια το να φύγουμε αποκλείστηκε. Ήταν ο τόπος τέτοιος. Δεν μπορούσαμε να τον εγκαταλείψουμε εκεί που άλλοτε οι Έλληνες είχαν στήσει το μεγαλύτερο μνημείο της αντιστάσεώς τους. Ο διοικητής των ανταρτών, Αλέκος Μιλωνάς, είχε και ιδιαίτερους προσωπικούς λόγους γι' αυτό, σαν απόγονος ιστορικής οικογένειας αγωνιστών του 21 και μακεδονομάχων, που τα κοιμήλια τους φυλάγονται στο σπίτι του. Πήραμε λοιπόν την απόφαση να σταθούμε. Το βράδυ συγκεντρώσαμε τους αντάρτες μας και τους ανακοίνωσαμε την απόφαση. Και δεχτήκαν όχι με ενθουσιασμό αλλά και με επιφωνήματα. Δεν τους έδωσα τότε συμβουλές για την τεχνική της άμυνας. Τους είπα μόνο όπως θυμάμαι, αν ξέρουν τι θα πει Θερμοπύλες, και να κατηβούν να φτιάσουν τα ατομικά τους οχυρά. Τα χαράματα φτάνει στις Θερμοπύλες από τη Λαμία, φάλαγγα αυτοκινήτων με 700 Γερμανούς και πυροβολικό, και εξαπολύονται αλλεπάλληλες επιθέσεις στα υψώματα που κρατούν οι αντάρτες. Επί 18 ώρες οι Ελασίτες αποκρούν και ματώνουν τον εχθρό με τον πλούσιο ιταλικό οπλισμό που είχαν πρόσφατα αποκτήσει. Καμιά φορά λιγόστευαν τα πειράτα δικά μας και μας έπιανε ανησυχία μήπως σώθηκαν τα χέρια που πολεμούσαν. Αλλά πάλι ξαναδυναμώναν τα πειρά που ακολούθησε αυτή η δουλειά μέχρι το βράδυ. Έβλεπε κανένας μέσα στις θέσεις των ανταρτών να κινούνται πολύ γεμάτοι χώματα από τις εκρήξεις που γίναν και λοιπά. Γι' αυτό τράβηξε μέχρι τα μισάνυχτα. Πολλές φορές η επίθεση είναι καλύτερη και από την άμυνα. Η άμυνα πολλές φορές γίνεται κόλαση πραγματική, όπως στην περίπτωση τη δική μας. Από εκεί πήραμε μια απόδειξη είναι στις ώρες ότι οι αντάρτες μας χωρίς να διαταχτούν είχαν βάλει στο νου τους την άμυνα χωρίς ιδέα υποχωρήσεως. Πραγματικά από πρωίας μέχρι τις 12 η ώρα περίπου δεν ζητήσαν τίποτα άλλο παρά δύο φορές πυρομαχικά. Νηστική, άϊπνη και με κάθε έλλειψη που χρειάζεται ο άνθρωπος. Τελικά οι Γερμανοί συμπτύσσονται ηττημένοι. Πέρασαν το δρόμο αυτόν στα μάτια των χωριανών εδώ
οι οποίοι είδαν τη φυγή και την τροπή τους. Την άλλη μέρα, να πω και ένα εξωπολεμικό γεγονός. Τα χωριά μας όξαν όλη τη νύχτα, φτιάναν δώρα, πίτες και λοιπά, και ήρθαν και μας τη ξεφορτώσαν εκεί πέρα. Τον ίδιο περίπου καιρό, την 1η Οκτωβρίου του 43, σε μια άλλη ιστορική τοποθεσία δοξασμένη στους αγώνες του 21, το Πέτα της Άρτας, ο ΕΔΕΣ αντιμετωπίζει ισχυρή γερμανική επίθεση. Είχε προηγηθεί εν έδρα των μαχητών του ΕΔΕΣ, όπου σκοτώθηκε ένας Γερμανός συνταγματάρχης, ανιψιός του στρατάρχη Γκέρινγκ. Στη μάχη αυτή έπεσε ένα από τα γενναιότερα στελέχη του αντάρτικου του ΕΔΕΣ, ο υπολοχαγός Λεωνίδας Πετροπουλάκης. Ο Ζέρβας σημειώνει στο ημερολόγιο του στις 2 Οκτωβρίου του 43 για το θάνατο του Πετροπουλάκη. «Πήγα στο Βουλγαρέλι, συνόδεψα το παιδί μου στην τελευταία του κατοικία. Έκλαψα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Έκλαψα με πόνο. Έκλαψαν όλοι». Η κατάρρευση του ιταλικού φασισμού και των μύθων του είχε σαν αποτέλεσμα και την πλήρη διάλυση των ιταλικών ενόπλων δυνάμεων στην Ελλάδα. Από τις 190.000 άνδρες τους, οι περισσότεροι εχμαλωτίστηκαν από τους Γερμανούς. 14.000 εξοντώθηκαν, 18.000 προσχώρησαν στους Γερμανούς και 16.000 βρίσκονταν στα ελληνικά βουνά με τους αντάρτες. Από τους τελευταίους, το μεγαλύτερο μέρος αποτελούσαν οι δυνάμεις της Μεραχίας Πινερόλου, που διατηρώντας τον οπλισμό τους, ήταν διαταγμένες ανάμεσα σε τμήματα του Ελλάς στη Δυτική Θεσσαλία. Βρισκόμαστε στη Κιάνα. Είναι μια τοποθεσία πίσω από το Μουζάκι. Εδώ είχε στρατοπεδεύσει το Σύνταγμα Ιππικού της ΑΟΣΤΗΣ. Αυτό που, όπως και οι άλλες δυνάμεις των Ιταλών, ύστερα από τη συνδικολόγηση της Ιταλίας και διαπραγματεύσεις που έγιναν, συνεργάζονταν σε εισαγωγικά με τον Ελλάς. Ήταν μια ιδιόμορφη κατάσταση. Καλύπταμε τους Ιταλούς απέναντι στους Γερμανούς και ταυτόχρονα, όπως έλεγαν οι πληροφορίες μας, απειλούμασταν από τα Νότα, από το γεγονός ότι οι Ιταλοί είχαν αναπτύξει ένα διάλογο αρκετά ύποπτο με τους Εγγλέζους, μερικοί μάλιστα έλεγαν και με τους Γερμανούς, διότι και αυτοί ήταν διασπασμένοι αν θα πρέπει να πάνε με τους Γερμανούς ή αν θα πρέπει να πάνε με τον Ελλάς. Εν πάση περιπτώσει, το Γενικό Στρατηγείο και ύστερα από τις πληροφορίες αυτές που είχε μας διέταξε στις 13 του Οκτώβρη όλα τα τμήματα την επόμενη μέρα στη 1 η ώρα το μεσημέρι να ενεργήσουν ευνηδιαστικά και να αφοπλίσουν τις ιταλικές δυνάμεις. Στο Ιππικό ανατέθηκε ο αφοπλισμός του Ιππικού, του Ιταλικού Ιππικού. Από το δρόμο αυτό καταφθάνουν 60 αντάρτες Ιππείς με επικεφαλής τον διοικητή Γερασιμίδη και τον καπετάνιο Μπουκουβάλα. Εφορμούν ευνηδιαστικά στο στρατόπεδο των 800 Ιταλών Ιππέων μέσα στα πλατάνια και ζητούν την παράδοσή τους. Η Ιταλική διοίκηση διατάσσει τους άνδρες της να αντισταθούν. Γίνεται μάχη και τελικά οι Ιταλοί υψώνουν λευκή σημαία. Εκείνη τη στιγμή καταφθάνει σύνδεσμος με την πληροφορία ότι η Ιταλική επιλαρχία στο χωριό Καπά αρνείται να παραδοθεί και έχει κλειστεί στις αποθήκες της. Εδώ είμαστε με τον Γερασιμίδη, αφήνω τον Γερασιμίδη για το στρατόπεδο γιατί θα άρχιζε η λελασία η μεγάλη και εγώ εκείνη τη στιγμή σκέφτομαι ότι με τα άλογα θα έκανα 2 ώρες για να φτάσω εκεί. Κάνω χρήση λοιπόν των αυτοκινήτων που μόλις είχαμε πάρει λάφυρα από τους ίδιους τους Ιταλούς. Με οδηγούς τους ίδιους τους Ιταλούς, παίρνω και έναν υπολοχαγό Ιταλό για να μεταφέρει τον πανικό στους άλλους τους Ιταλούς, αφού εδώ είδε το χάρο με τα μάτια. Παρατάσω το τμήμα γύρω-γύρω από τους στάβλους που ήταν αυτοί οχυρωμένοι και στέλνω τον Ιταλό να τους πει την ύλα που τράβηξαν εδώ να μην την τραβήξουν και εκεί. Πράγματι ο διοικητής εκεί, ένας επίλαρχος Ιταλός, του ζητάει μια επαφή προσωπική. Και έτσι λοιπόν στα ενδιάμεσα εκεί του χώρου κάναμε αυτή τη συνάντηση.
Αυτός βάζει τον όρο να του πάω διαταγή από τον Ινφάντε, τον στρατηγό του. Εγώ του λέω φυσικά ότι ο Ινφάντε είναι εχμάλωτος. Ύστερα θέλει εντολή από στρατηγό Έλληνα. Του λέω ο στρατηγός Έλληνας διάταξε εμένα να τον αντικαθιστώ εδώ. Και τελικά γίνεται όλο αυτό, οπότε λέει θα πάω μέσα να συνοηθώ με το επιτελείο μου. Λέω κοιτάξτε να δείτε, αν σκοπεύετε να αντισταθείτε, μην επιστρέφετε. Διότι ύστερα από αυτό εγώ δεν θα κάνω χρήση των όπλων, θα βάλω βενζίνη όπως είστε μέσα στις αποθήκες και θα σας κάψω με τη βενζίνη. Αλλά εμείς δεν είχαμε βενζίνη ούτε για να ανάψουμε τα τσακμάκια που λέμε. Καταλάβατε. Λοιπόν πήγε αυτός, μετέφερε αυτή την απειλή εκεί μέσα και τελικά έσπευσαν αυτοί να μας πούνε ότι τέλος πάντων θέλουμε να παραδοθούμε. Εμείς μεταβληθήκαμε από ομάδα αναγνωρίσεως υπηκού της πρώτης μεραρχίας στην ωραία αυτή και μεγάλη μονάδα υπηκού που μία είχε ταξιαρχία υπηκού ο ελληνικός στρατός και προπολεμικά και μία είχε και τώρα ο Ελλάς. Thank you.